πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα έπεσαν στο οροπέδιο του ομαλού και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έφτασαν μέχρι εκεί για να απολαύσουν το λευκό τοπίο. Εννοείται, Χριστούγεννα χωρίς χιόνι δεν λέει κάτι. Φτάσαμε εδώ με την ομίχλη, αλλά κάτι καταφέραμε. Κάθε χρόνο σχεδόν ερχόμαστε, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά περνάω πάντα ωραία με τα κορίτσια από εδώ. Ήρθαμε εδώ πέρα να το διασκεδάσουμε, διασκεδάζουμε. Όλοι περιμένουν να ρίξει πολύ χιόνι, να φέρουν τα παιδιά εδώ να παίξουν, να διασκεδάσουν. Εμείς ήρθαμε τώρα, αλλά δεν έχει πάρα πολύ. Εντάξει, όσο μπορούμε να το διασκεδάσουμε. Πιστεύω μέχρι το βράδυ να το στρώσει. Κάποιοι έφτασαν μέχρι την είσοδο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά στη θέση Ξυλόσκαλο για να παίξουν χιονοπόλεμο. Ωστόσο το χιόνι μέχρι το μεσημέρι ήταν λιγοστό. Ready, σου αρέσει έτσι που είσαι τόσο ψηλά, που έχει κρύο, που είσαι δίπλα στα βουνά? Ναι, ναι, μου αρέσει. Από το Ξυλόσκαλο, με τη θερμοκρασία να είναι κολλημένη το πρωί στους 0 βαθμούς, στάλθηκε η πιο θερμή ευχή στο μικρό Γιάννη που νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Παγνή. Να στείλουμε στο Γιαννάκι μας που είναι στο Παγνή πολλά πολλά φιλάκια. Γιάννη, σ' αγαπάμε. Σε περιμένουμε να γυρίσεις γρήγορα. Ναι. Γιαννάρα μου, σ' αγαπώ πολύ, μου λείπεις. Και σε μένα το ίδιο, μακάρι να γυρίσεις γερός και δυνατός πίσω στο σπίτι σου. Σε μεγαλύτερο υψόμετρο η χιονόπτωση ήταν πιο έντονη. Το καταφύγιο Καλέργη στα 1650 μέτρα, 5 χιλιόμετρα από το οροπέδιο του Ομαλού, έκλεισε λόγω κακοκαιρίας. Αρκετοί ήταν εκείνοι που χθες διανυχτέρευσαν εκεί, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία. Πώς είναι εκεί πάνω? Έχει λίγο χιονάκι, αλλά καλά είναι. Κρύο πολύ, δεν το έχει στρώσει καλά, αλλά έχει χιόνι. Αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί? Ανεβαίνει, ναι. Πολύ κρύο σίγουρα, πολύ ωραία εμπειρία. Γιατί δεν έχει ούτε σήμα, αποκόβησε τελείως από την καθημερινή ζωή κλπ. Πολύ ωραία. Ο αργοπορημένος χιονιάς έχει επηρεάσει την κίνηση στις ταβέρνες και τα καταλήματα της περιοχής του οροπεδίου, που οι πληρότητες είναι χαμηλές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι τώρα όχι πολύ καλά. Ελπίζουμε από τώρα και μετά να είναι καλύτερα. Ίσως που δεν είχε χιονίσει ως τώρα. Βέβαια, σίγουρα αυτό φταίει. Ο πρώτος χιονιάς του φετινού χειμώνα, πάντως, αν και καθυστερημένος, έρχεται να τονώσει τις επιχειρήσεις του ομαλού που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το λευκό τοπίο. Ούτε σχεδόν δεν έβρεχε τις προηγούμενες μέρες. Όμορφα είναι καλά. Όλες οι ταβέρνες είναι ανοιχτές, είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε τον κόσμο. Το πρώτο χιόνι είναι, το πρώτο κρύο. Ο κόσμος αυτό περίμενε. Αυτό περίμενε, έβγαλε λίγο. Θα συνεχίσει. Και βέβαια αυτό περιμένετε και εσείς όσοι έχετε εδώ ταβέρνες και καταλήματα. Ναι, κάθε χρόνο με το χιόνι είναι καλύτερα. Σήμερα, πρώτη μέρα της κακοκαιρίας που επηρεάζει από χθες την υπόλοιπη Ελλάδα, τα φαινόμενα ήταν σχετικά ήπια στα Χανιά, αν και το κρύο ήταν τσουχτερό. Δεν σας πτωεί το κρύο, βλέπουμε, ήρθατε να χαρείτε το χιόνι. Ίσα, γι' αυτό ήρθαμε, επειδή έχει κρύο και χιόνι. Βέβαια. Περιμένατε περισσότερο χιόνι να βρείτε? Από ό,τι άκουγα από τον καιρό, μάλλον αυτό που περίμενα, αυτό έχει. Στο ορεινό δίκτυο των Χανίων σε πολλά σημεία υπήρχε περιορισμένη ορατότητα. Στον επαρχιακό δρόμο από Λάκους προς Ομαλό, πυκνή ομίχλη καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ορατότητα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς για τις επόμενες ώρες, καθώς λόγω της περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας αναμένεται να δημιουργηθεί παγετός.